Αυτό ήταν λοιπόν το ντοκιμαντέρ μας για σήμερα, το Ράλι των Θεών, που σε βάζει πραγματικά σε μία κίνηση. Έχει μείνει ο απόϊχος του ρυθμού του κινηματογραφικού, αλλά και του ίδιου του αγώνα, έτσι, του Ράλι Ακρόπολης, μέσα μας. Και νομίζω ότι αυτό σημαίνει και σε εσάς, έτσι που το ξανάδατε. Και λέγατε, κύριε Θανασούλα, κάτι ότι στην πρώτη προβολή υπήρχε μία συγκίνηση, υπήρχε ένταση, υπήρχε... Στην πρώτη επίσημη προβολή. Στην πρώτη επίσημη προβολή επικράτησε 5 δευτερόλεπτα σιγής μέχρι να καθίσει αυτή η ένταση και μετά ενθουσιώδη χειροκροτήματα, δάκρυα χαράς. Ήταν για μας πολύ σημαντικό γιατί και εμείς περιμέναμε να δούμε πώς αντιδράσει ο κόσμος σε κάτι το οποίο φτιάξαμε πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη όλοι οι συντελεστές αυτού του ντοκιμαντέρ. Και γιατί τώρα ένα ντοκιμαντέρ για το Ράλι Ακρόπολης? Κοιτάξτε, είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο δείχνει στον απλό θεατή του αγώνα ή και στον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ Ράλι Ακρόπολης, τι σημαίνει το Ράλι Ακρόπολης, τι σημαίνει από θέμα προετοιμασίας, γιατί είναι ένας αγώνας ο οποίος διαρκεί μια εβδομάδα, αλλά για την ομάδα την οποία τον προετοιμάζει, για τους ανθρώπους που προετοιμάζουν, είναι 9 μήνες δουλειάς. Την τεχνολογία η οποία απαιτείται, την τεχνολογία των ομάδων οι οποίες συμμετέχουν, που είναι πάρα πολύ σημαντική και περνάει στα αυτοκίνητα τα οποία οδηγούμε όλοι εμάς στους δρόμους, ώστε να είναι ασφαλέστερα. Αλλά ακόμα περισσότερο, τι σημαίνει για τον απλό θεατή, τι σημαίνει για την οικονομία της Ελλάδος, για τον τουρισμό και πώς δέχονται το Ράλι Ακρόπολης και την Ελλάδα μέσω του Ράλι Ακρόπολης οι ξένοι. Ήταν πολύ σημαντικό να ακούσουμε σημαίνοντες προσωπικότητες όπως ο Ζαν Τόντι, η Μισελ Μουτόν, να μιλούν με τόση θέρμη για την Ακρόπολη, για τους ανθρώπους της Ελλάδας, για το Ράλι Ακρόπολης και για τους ανθρώπους της Ελλάδας και για το τι σημαίνει το Ράλι Ακρόπολης παγκοσμίως για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ας έρθουμε λοιπόν στην παραγωγή, κύριε Βενέτη. Πώς ήρθε αυτή η παραγωγή στα χέρια σας και ποιες ήταν οι πρώτες δυσκολίες που είχατε να αντιμετωπίσετε? Θα ξαναγυρίσουμε στον Παύλο, γιατί ήρθε από τον Παύλο. Με τον Παύλο γνωριζόμαστε από παλιότερα και μου έκανε ένα τηλεφώνημα που είχε αυτή την ιδέα αρχικά κάπως να κινηματογραφηθεί η όλη προσπάθεια διοργάνωσης του Ράλι. Και μετά καθίσαμε κάπως να το σκεφτούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα για να έχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και ουσιαστικά τρέξαμε έναν διαγωνισμό μέσα από το site του Ράλι Ακρόπολης και μέσα από το Facebook και από τους 4 τροχούς για νέους κινηματογραφιστές να μας στείλουν δείγμα δουλειάς τους καθώς και μια προσέγγιση του πώς θα μπορούσαν αυτοί, πώς σκέφτονται αυτοί να προσεγγίσουν ένα τέτοιο είδους ντοκιμαντέρ για να καταλήξουμε. Αυτό ήταν μια επιλογή. Δεν πήγατε κατευθείαν σε κάποιον έμπειρο παλαιό κινηματογραφιστή. Θέλατε μια ανοιχτή ματιά. Η επιλογή μας να είναι να κάνουμε ένα τέτοιο διαγωνισμό, να δώσουμε την ευκαιρία σε νέους κινηματογραφιστές να. Και πέρασε αριστούχα στις εξετάσεις, κυρία Βελοπούλου. Ναι, έτσι. και με διαφορά. Λόγω αδρεναλίνης. Μας ενδιέφερε μια διαφορετική οπτική γωνία. Και στην πορεία ανακαλύψαμε ότι ουδέποτε στα 60 χρόνια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος είχε γίνει ντοκιμαντέρ για το πώς ήταν ένας αγώνας. Είχε γίνει ποτέ άλλοτε ντοκιμαντέρ για το Ράλι Ακρόπολης? Είχε γίνει και ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ από τον κύριο Γραμματικόπουλο, το οποίο όμως ήταν η ιστορία, δηλαδή έδειχνε αφηγηματικά πώς ξεκίνησε το Ράλι Ακρόπολης και πώς έφτασε μέχρι τα μέσα και τα τέλη της δεκαετίας του 80. Εμείς κάναμε κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί η ιστορία είναι ιστορία, έχει γραφτεί, είναι εκεί. Αυτό που έδειξε μάλλον η Βίκη μέσα από το φακό της, ήταν η προσπάθεια των ανθρώπων να φτιάξουν τον αγώνα και η οπτική γωνία όλων όσων συμμετέχουν, δηλαδή των ομάδων, των υπευθύνων, των officials του αγώνα και του απλού θεατή. Ήταν πολύ σημαντικό να δούμε ο καθένας πώς το βλέπει και ήταν εκπληκτικές οι αντιδράσεις των θεατών. Δηλαδή πραγματικά κάποιες από αυτές βγάλανε μάλιστα και κάποιες βγάλανε πολύ γέλιο, κάποιες βγάλανε κάποια συγκίνηση. Ναι. Κυρία Βελοπούλου, όταν εσείς βρεθήκατε αντιμέτωποι με αυτό το θέμα, δεν ξέρω πόσο γνωρίζετε καλά τα θέματα αυτοκινήτου, για μένα ίσως είναι μάλλον ένας άγνωστος κόσμος στη γυναίκα. Στις γυναίκες, δηλαδή, οι περισσότερες από εμάς δεν ασχολούμαστε πολύ με όλα αυτά ή δεν μας συγκινούν, δεν ξέρω. Παρόλο που εδώ υπάρχουν και φανατικές κυρίες του Ράλι Ακρόπολης. Λοιπόν, υπάρχει ένας όγκος τεράστιος και άγνωστος σε εσάς, θεματικά εννοώ, έτσι, κινηματογραφικά. Είστε μία κινηματογραφίστρια που έχετε τα εύσημά σας. Πώς αποφασίσετε να οργανώσετε τη δουλειά, διότι εδώ θέλετε σε 50 λεπτά να αναδείξετε όλα αυτά, θεατές, διοργάνωση, έτσι, officials, συμμετέχοντες,
Πώς οργανώσατε τον όγκο της δουλειάς, διότι μιλάμε και για μια προετοιμασία 9 μηνών, έτσι. Τελειώνει το ένα ράλι και ξεκινάει σχεδόν η προετοιμασία για το επόμενο. Είναι σαν γένα. Έρχεται 9 μήνες. Λοιπόν, να μας μιλήσετε για τις οδύνες του τοκετού. Και σαν καλός μαιευτήρας ακολουθούσε πίσω από την εγκυμονούσα κατά πόδας, δηλαδή. Πώς οργανώθηκε η παραγωγή. Και χωρίς επισκληρίδιο. Πώς οργανώθηκε η παραγωγή, μάλλον τι ήταν αυτό το οποίο, ποια ήταν η πρώτη άμεση προσέγγιση. Η πρώτη προσέγγιση ήταν ότι είδα, άκουσα, διάβασα και παρακολούθησα οτιδήποτε είχε γραφτεί, τραβηχτεί, κινηματογραφηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή ή οποιαδήποτε αναφορά γινόταν στο Ράλι Ακρόπολης από άρθρα, βιβλία, μαρτυρίες, τα πάντα. Αυτό ήταν το κομμάτι της μελέτης και από εκεί και πέρα αυτό που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα είναι αυτό που είπε και ο Παύλος πριν, δηλαδή να μην είναι μόνο μία οπτική γωνία, να είναι σαν να υπάρχουν μάτια παντού μέσα σε αυτή τη χρονιά ή μέσα σε αυτή τη διοργάνωση. Δηλαδή να το δούμε και από τα μάτια της διοργάνωσης και από τα μάτια των θεατών και από τα μάτια των οδηγών. Δηλαδή είναι σαν να υπήρχε εκεί στο Service Park και μέσα στις ειδικές, σαν να υπήρχε ένα αόρατο μάτι που κάθε φορά ήταν σε άλλο σημείο και έβλεπε την ίδια διοργάνωση από διαφορετική ματιά, από διαφορετική οπτική γωνία. Και αυτό ήταν που ουσιαστικά έδωσε όλη την παλέτα του ντοκιμαντέρ, της αφήγησης. Και πρακτικά αυτό τι σήμαινε, σας βοήθησαν εδώ οι παραγωγοί, εκ των οποίων ο κύριος Βενέτης που χαμογελάει. Θέλω να πω με πόσες κάμερες δουλέψατε ή μας έχετε ξεγελάσει με το μοντάζ, πώς έχει γίνει αυτή η δουλειά. Και σας έχουμε ξεγελάσει με το μοντάζ, αλλά και υπήρχαν άπειρες κάμερες. Όλες όσες ζητήσαμε ήταν εκεί. Μπορούμε να μπούμε λίγο περισσότερο σε αυτό. Και βέβαια. Υπήρχαν κάμερες μέσα στις ειδικές διαδρομές. Ταυτόχρονα στο Service Park υπήρχαν κάμερες τοποθετημένες. On-board κάμερες μέσα στα αυτοκίνητα, έξω από τα αυτοκίνητα, δηλαδή κλειδωμένες πίσω από αμορτισέρ, πίσω από τις ρόδες, μπροστά στα καπό, εκεί που τρακάρανε και διαλυόταν ένα φτερό, ένας προφυλακτήρας, κάτι κτλ. Υπήρχαν σε σημεία μέσα στο Service Park ψηλά, όπου έβλεπες πώς στείνεται όλη αυτή η πολιτεία μέσα από το τίποτα, δηλαδή από την απόλυτη εμείς το είδαμε σε κάτι δευτερόλεπτα στην ταινία, αλλά αυτό σε φυσικό χρόνο ήταν πόσο. 3-4 μέρες το στήσιμο. Ναι. Βέβαια. 30 στρέμματα, μια αλάνα 30 στρεμάτων, η οποία μεταμορφώθηκε μέσα σε 3 μέρες σε ένα τεράστιο πάρκο το οποίο. Στην πολιτεία. Γινόντουσαν τα πάντα. Ναι. Ο κύριος Βενέτσι μετά θα μου πει για τα υπογλώσια που έπαιρνε. Τη γλιτώσαμε, γιατί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τα συνεργεία ήταν πολύ μικρότερα. Και η Βίκη γενικώς είναι πάρα πολύ εργατική και η ίδια και δεν είναι υπερβολικά απαιτητική χωρίς κάποιο λόγο. Ξέρει τι ζητάει και αυτό σε διευκολύνει και κερδίζει και μια εμπιστοσύνη. Έχει μια εμπιστοσύνη τέλος πάντων ότι ό,τι ζητάει θα το δεις και εσύ μετά, που το είδαμε όλοι δηλαδή, και στο τελικό αποτέλεσμα. Αλλά όσον αφορά τις μέρες του ράλι που ήταν ένας πανικός, δεν βρήκαμε ούτε έναν άνθρωπο που να μην ήθελε να βοηθήσει, να έχει full access, να τρέξει όπου μπορεί στα βουνά να κινηματογραφεί. Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και το κομμάτι το οποίο δεν ακουμπήσαμε, ότι δεν υπάρχει access σε κανέναν παρά μόνο αν υπάρχει ειδική άδεια. Και για να πάρουν τα παιδιά άδεια να κινηματογραφήσουν, πήραμε ειδικές άδειες. Και στις διαδρομές και στο πάρκο παντού. Το κομμάτι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι είναι πολύ καλά, όπως και η Φόρμουλα 1, είναι πάρα πολύ καλά προστατευμένο όσον αφορά τα τελειωτικά δικαιώματα. Άρα περάσαμε και μια δύσκολη διαδικασία να δώσουμε άδειες και να πάρουν τα λεγόμενα τάμπαρτς, τα γυλαίκα που φορούσαν τα παιδιά, για να έχουν άδεια να κινηματογραφούν ελεύθερα μέσα στους χώρους στους οποίους κινείται ο αγώνας. Και γι' αυτό, και ταυτόχρονα με την παλέτα που λέει η Βίκη και τις διάφορες οπτικές γωνίες, καταφέραμε να δείξουμε και τα τεχνικά κομμάτια του αγώνα, τα οποία ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει. Ναι, εγώ έχω σημειώσει εδώ ότι στη διάρκεια του αγώνα είχατε σε αυτήν τη διοργάνωση, υπήρχαν περίπου 450 δημοσιογράφοι, 13 τηλεοπτικοί σταθμοί, 84 φωτογράφοι. 13 τηλεοπτικά δίχτυα, μιλάμε για 180 χώρες όπου μεταδίδεται ο αγώνας. Είναι τεράστιο το μεγάλο ενδιαφέρον στον κόσμο για τα. Τους αγώνες. Μα είναι μέρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ναι, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο γεγονός στο μηχανοκίνητο αντλούμενο τη Φόρμουλα 1. Ίσως στην Ελλάδα.
Και αυτό είναι ένα κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Ούτε η πολιτεία τώρα πια, δηλαδή ξεκινώντας πριν από 2 χρόνια από το Υπουργείο Πολιτισμού, τότε με τον κύριο Γερουλάνο, έδωσε μεγάλο βάρος στο Ράλι Ακρόπολης και στο Μαραθώνιο. Και τώρα πάλι, παρόλο την κρίση, βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν, δηλαδή ήδη ο αγώνας είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε συνομιλίες για να καταλάβει το κράτος ότι έχουμε ένα τεράστιο εργαλείο στα χέρια μας. Γιατί προβάλλουμε την Ελλάδα άμεσα. Δηλαδή δείχνουμε τι είναι η Ελλάδα. Δεν χρειάζεται ούτε να βάλουμε μια ταμπέλα που να λέμε Visit Greece, ούτε να φτιάξουμε flash mobs για να δείξουμε ποια είναι η Ελλάδα, ούτε να φτιάξουμε τηλεοπτικά spots. Ο αγώνας, όπως μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο, είναι μια κινητή διαφήμιση για την Ελλάδα. Αυτό είχε να κάνει η διαχείριση των δικαιωμάτων κτλ. Είχε να κάνει με την εταιρεία παραγωγής, κύριε Βενέντη. Δηλαδή μπήκατε σε μια τέτοια διαδικασία με τη βοήθεια της Οργανωτικής Επιτροπής. Ουσιαστικά ήταν ένα από τα βασικά κομμάτια που έλυσε η... Γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι. Ναι. Αλλά ο Παύλος κατάφερε, η διοργάνωση γενικώς κατάφερε να τους πείσει ότι πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ. Και όντως δεν κάνουμε καμία άλλη είδους εκμετάλλευση του όλου γεγονότος εμπορικά για άλλο σκοπό. Έτσι κι αλλιώς προβλήθηκε ένα χρόνο μετά και το δικό μας ντοκιμαντέρ και νομίζω ότι το καταλάβανε και οι άνθρωποι. Και δεν, ούτε τους ενοχλήσανε, ούτε μας ενοχλήσανε, όλα καλά πηγαίνουν. Όμως όλα αυτά τα τηλεοπτικά δίκτυα που είναι παρόντα έχουν επίσης αντίστοιχα την άδεια, έτσι, και καταβάλουν και ένα... Παίρνουν έτοιμη εικόνα. Παίρνουν έτοιμη εικόνα, ακριβώς. Παίρνουν τρεις εκπομπές του μισάωρου, των 30 λεπτών, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και μία ωριά, η οποία είναι έτοιμη μονταρισμένη από την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Οι μοναδικοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν access να κάνουν δικό τους μοντάζ και δικό τους content ήταν η Boo Productions. Και η εταιρεία που αναλαμβάνει να δώσει αυτή την εικόνα είναι κάθε φορά κάποια άλλη εταιρεία. Όχι, είναι μόνιμα κάποια εταιρεία η οποία έχει το συμβόλαιο και καλύπτει όλους τους αγώνες με τον ίδιο τρόπο, στο ίδιο format και δίδει ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο παίζεται ίδιο, με διαφορετικό σπεκάρισμα βέβαια ανάλογα τη χώρα, σε κάθε χώρα. Κινείται η εταιρεία αυτή, κινείται μαζί με το τσίρκο. Είναι ένα τεράστιο. Και το οποίο φαίνεται και μέσα στο ντοκιμαντέρ. Μέσα στο ντοκιμαντέρ δείχνει πόσο δύσκολη είναι η παραγωγή, γιατί δεν είναι ένας αγώνας ο οποίος κινείται μέσα σε μία πίστα, όπως η Φόρμουλα 1 ή όπως ένα ποδοσφαιρικό γεγονός που είναι σε ένα γήπεδο. Ξεκινάει από το Ζάπιο, φτάνει μέχρι την Ιταία. Επιστρέφει στο Λουτράκι, γυρίζει μέχρι την Εμαία και τις Μικίνες. Είναι τεράστιος ο χώρος. Μου λέτε για διαφορετικές διαδρομές τώρα. Ναι. Και είναι πάντα η εκκίνηση, δεν είναι πάντα η εκκίνηση όπως είδαμε και στο ντοκιμαντέρ, δεν είναι πάντα από το ίδιο σημείο, έτσι. Κάποια στιγμή δοκιμάστηκε κάτι άλλο. Ξεκινάμε πάντα στην Αθήνα, είτε κάτω από την Ακρόπολη, είτε στο Ζάπιο, σε εμβληματικά σημεία για την Ελλάδα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, έχοντας σαν κέντρο το Λουτράκι για τα τελευταία 3 χρόνια, ο αγώνας εκτείνεται σαν μαργαρίτα, θα έλεγα, δηλαδή κάνει τον κύκλο και επιστρέφει πάλι στην πόλη του Λουτρακίου. Αλλά ταυτόχρονα καλύπτει 600-700 χιλιόμετρα διαδρομών σχεδόν κάθε μέρα. Mm-hmm. Γεωγραφικά δηλαδή πιάνει ένα τεράστιο κομμάτι της Ελλάδας. Και δείχνει και όλη αυτή την ποικιλία που έχει το ελληνικό τοπίο. Δηλαδή, μπορεί τη μία μέρα ο αγώνας να διεξάγεται με φόντο τη θάλασσα, ας πούμε, που αυτό μαγεύει πάρα πολύ και τους ξένους και είναι κάτι το οποίο και οι ίδιοι οδηγοί το σχολιάζουν έτσι με πάρα πολύ, ότι είναι συγκλονιστικό και ότι είναι η ωραιότερη εμπειρία στο ράλι είναι αυτό, να οδηγούν και από κάτω να βλέπουν το απέραντο γαλάζιο. Και την επόμενη μέρα μπορεί να βρίσκονται μέσα στα έλατα, πάνω στα βουνά, στη Ζήρα, στον Παρνασσό, σε διάφορα μέρη τα οποία. Άρα, απευθύνομαι στον κύριο Βενέντη και στην κυρία Βελοπούλου. Πώς αποφασίζετε, είχατε τις διαδρομές, πώς αποφασίζετε να στείνετε κάμερες, διότι μιλάμε για ελάχιστα δευτερόλεπτα που ένα αυτοκίνητο θα περάσει μπροστά έτσι από την κάμερα. Πώς αποφασίζετε, πόσες κάμερες και ποιος ήταν ο χρόνος, η διάρκεια της κινηματογράφησης. Της συνολικής διάρκειας. Σε ό,τι αφορά τον αγώνα ή σε ό,τι αφορά την προετοιμασία. Όχι, ενώ που ήσασταν παρόντες με τις κάμερές σας εκεί. Στον αγώνα. Όχι. Στις ειδικές, σε κάθε ειδικές. Σε όλο το κομμάτι. Σε αυτό που είδαμε. Στις ειδικές. 9 μήνες. Όλος ο προγραμματισμός, τώρα οι μέρες γυρισμάτων, ούτε που τις θυμάμαι, αλλά ήταν αρκετές. Αλλά θέλω να πω ότι... Όχι, όπως η διάρκεια ήταν, 9 μήνες. Για να σας βοηθήσω, η Δίκη και 2-3 ή άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν το συνεργείο το οποίο μας ακολουθούσε, ήταν πια μέρος της οργάνωσης. Όπου πηγαίναμε εμείς, ήταν μαζί μας. Δηλαδή, στην προετοιμασία των ειδικών διαδρομών, στις συναντήσεις με τους δημάρχους για να πάρουμε τις σχετικές άδειες, στο safety briefing που έγινε για τα ελικόπτερα,
Ακόμα και όταν πηγαίνουν οι μπολντόζες, ας πούμε, για να... Όπως το είδατε, και να στήσουν, γιατί πρέπει να διαμορφώσουμε κατάλληλα το χωματόδρομο, ώστε να μπορεί να περάσει το αγωνιστικό αυτοκίνητο. Ακόμα και εκεί ήταν εκεί. Δηλαδή, ήταν πια ό,τι κάναμε εμείς, είχαμε μία κάμερα από πίσω. Να σας το πω, το καταλάβετε. Έγινε ουσιαστικά ένας πρώτος προγραμματισμός που μας έδωσαν τα παιδιά της Ελέρτας, ο Παύλος και η δικιά του η ομάδα, του τι γίνεται πότε χοντρικά, δηλαδή πότε χαράζουν τις διαδρομές, πότε ξεκινάνε τα μπρίσκ, πότε αρχίζουν να μαζεύουν τους εθελοντές, πότε αρχίζουν να γίνονται τα safety brief κτλ. Και κάθε εβδομάδα έβγαινε καινούργιο brief της εβδομάδας, τι θα γίνει τώρα. Και αν είχε κάποιο ενδιαφέρον κινηματογραφικό, τρέχαμε και το λαμβάναμε και αυτό. Δηλαδή τη χάραξη της διαδρομής, τη συζήτηση που έκανε η αλυτάρχης με τη. Ναι, ομάδα... Το πώς καταγράφεται στο GPS, η διαδρομή, γιατί φτιάχνετε το, πώς λέγεται, το roadbook, που έχει πάρα πολύ ακριβείς λεπτομέρειες, ότι στα 1,1 χιλιόμετρο έχει στενή στροφή δεξιά, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι και την ορολογία. Θα κουράσει και τον κόσμο η ορολογία. Αφού λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα, το οποίο ήταν και κάπως σχετικά πιο εύκολο στην οργάνωσή του, γιατί υπήρχε μια συγκεκριμένη δομή και απλά το κυριάγαμε. Απλά ήθελε πάρα πολύ χρόνο από τη Βίκη και από την ομάδα την υπόλοιπη παραγωγής. Μετά ήταν ο πανικός του ράλι. Αυτό έλεγα και πριν. Δηλαδή, των ράλι... ημερών του αγώνα. Ακριβώς. Τις μέρες που από τον Go και μετά, που γενικά έπρεπε να μαζέψουμε όσο πιο πολύ υλικό μπορούσαμε και εμάς δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ να πάμε να κινηματογραφήσουμε όλες τις ειδικές ή τα αυτοκίνητα που περνάνε, διότι αυτό υπάρχει και από τα πλάνα που τραβάει η εταιρεία που κάνει αυτή τη δουλειά. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως να βρούμε τον κόσμο στις σούπερ ειδικές, στις ειδικές, τον κόσμο στα βουνά, να πάρουμε τις συνεντεύξεις που παίρναμε, να ξαναγυρίσουμε στο service park να μιλήσουμε με οδηγούς. Όλο αυτό το κομμάτι μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Αλλά θέλαμε και είχαμε πάλι 4-5 μήνες συνεργεία. Που τρέχανε... Ήταν διασκορπισμένοι. Θα πρέπει να περάσουμε σε ένα διάλειμμα. Θέλω να πάρω μια ανάσα να τα βάλω λίγο σε τάξη. Και θυμηθείτε, αλυτάρχης γυναίκα, θέλω να το κουβεντιάσουμε. Δεν έχω καταλάβει τη διαφορά των διαδρομών, special, ειδικών κτλ. Και θα ήθελα να ξέρω το μήκος των γυρισμάτων, έτσι, το συνολικό... Το συνολικό, ναι. Χρόνο για να περάσουμε λίγο και στο μοντάζ και στο post-production, γιατί και εκεί έγινε μια τρομερή δουλειά. Μάχη. Ένα μικρό διάλειμμα, ζεστάμε τις μηχανές και αμέσως μετά πάλι μαζί. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με αφορμή την προβολή του ντοκιμαντέρ που είδαμε λίγο πριν με τον τίτλο «Το ράλι των θεών». Θυμίζω τους καλεσμένους που μας εξηγούν όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που είδαμε μέσα σε αυτή την ταινία. Είναι η Βίκη Βελοπούλου που είναι σκηνοθέτης της ταινίας. Είναι ο Άγγελος ο Βενέτης, παραγωγός, και ο κύριος Παύλος Αθανασούλας, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ράλι Ακρόπολης, που έχει γυναίκα λιτάρχη, είπαμε. Και είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάς, έτσι δεν είναι? Είναι ο μοναδικός αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι με γυναίκα λιτάρχη. Όταν λέμε λιτάρχη, για να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος σχεδιάζει και εκτελεί τον αγώνα. Δηλαδή η Ανίτα Ιπασαλή έχει την ευθύνη στο να επιλέξει τις ειδικές διαδρομές βάσει του χαρακτήρα του αγώνα, αλλά και να τις προσαρμόσει στις συνθήκες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, άρα δηλαδή να είναι σωστά χιλιόμετρα, ασφαλής με τις προδιαγραφές οι οποίες πρέπει και να συντονίσει μια ομάδα η οποία ξεπερνάει τα 1500 άτομα. Κάτι δηλαδή, διάρκεια του λίγο αγώνα. Σαν εκτέλεση παραγωγής τώρα. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Σχεδιασμός του ράλι. Είναι σχεδιασμός και εκτέλεση. Γιατί όταν λέω εκτέλεση, τι εννοώ? Την ώρα που ο αγώνας τρέχει, μπορεί να τρέχουν 2 και 3 ειδικές ταυτόχρονα. Η κάθε ειδική έχει μέσα από 50 έως 100 ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι κριτές. Έχει τους χρονομέτρες. Εάν γίνει ένα ατύχημα, πρέπει να ξέρει πού ακριβώς είναι το ατύχημα, ξέρει πού είναι το κοντινότερο αυτοκίνητο της ΕΛΠΑ, το οποίο θα έρθει να το βγάλει. Γνωρίζει αν το αυτοκίνητο είναι στη σωστή θέση και μπορεί να συνεχιστεί ο αγώνας ή όχι. Άρα, αν δεν μπορεί, πρέπει να τον διακόψει. Αν υπάρξει τραυματισμός, να επέμβουν τα ασθενοφόρα, τα οποία υπάρχει ένα safety plan, το ελικόπτερο το οποίο είναι πάνω. Είναι όχι ένα... γιατί άκουσα για 9 ελικόπτερα. Είναι τα ελικόπτερα της οργάνωσης είναι 3, είναι 4 μάλλον, τα 2 νοσοκομιακά, το οποίο ένα είναι μόνιμο στον αέρα και ένα είναι κάτω σε backup, και τα 2 ελικόπτερα τα οποία φροντίζουν για την ασφάλεια των θεατών, οι οποίοι ως Έλληνες είναι απίθαρχοι. Είναι από τα μεγάλα προβλήματα του αγώνα. Ναι, είχατε και το μηχανή και για αυτό. Δεν ακούνε. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, ναι, ότι ο Έλληνας θέλει να κάνει αυτό που θέλει. Δηλαδή, ό,τι και να του πει ο άλλος, θα κάτσει εκεί που δεν πρέπει να κάτσει.
Γιατί είναι εντυπωσιακό το πλάνο, οπότε ναι. Σημασία έχει το πλάνο, όχι το αν είναι ασφαλές. Στα γυρίσματα είχατε κάποια ιστορία έτσι σε σχέση με την ασφάλεια, την επικινδυνότητα των θεατών? Είχατε υπήρχε, κάποια... ναι, υπήρχε μπροστά στα μάτια μου. Είχαμε στήσει τις κάμερες σε ένα σημείο στο ελευθεροχώρι που είχε βρέξει τις προηγούμενες μέρες, οπότε είχε κάτι τεράστιους λάκους με λίμνη, λάκους με νερά, λάσπη ήταν, και όλοι ξέρανε ότι εκεί θα είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί όταν θα περάσει ένα αυτοκίνητο με φουλ ταχύτητα θα δημιουργήσει... Α, και αυτό είναι ένα κίνητρο για τους θεατές. Βέβαια. Τους ενδιαφέρει, τους τρελαίνονται να βραχούν, ας πούμε. Αν τους χτυπήσουν τα πόντρα του νερού, είναι... το αυτοκίνητο είναι... Υπάρχει ένας φετιχισμός τρομερός, ότι όταν θα μπει μέσα στη λακκούβα θα φύγει κάποιο κομμάτι του προφυλακτήρα. Το είδαμε που έτρεχε ένα μαζί. Ή απλά η ταμπέλα ή τέλος πάντων κάτι, και θα βουτήξουν μέσα στη λάσπη για να το μάθουν. Είναι ένας παροξυσμός, εγώ παροξυσμό το χαρακτηρίζω, ο οποίος δεν μπορεί να το νιώσει κανείς αν δεν βρεθεί εκεί. Δηλαδή αυτή η προσμονή μέσα στην απόλυτη ηρεμία να έρθει το αγωνιστικό, να αντυχήσουν τα βουνά, να περάσει, ουσιαστικά βλέπει 5 δευτερόλεπτα, δεν βλέπει παραπάνω σε κάθε στροφή, γιατί οι ταχύτητες είναι εξωφρενικές. Δηλαδή για τα δεδομένα που γνωρίζουν οι άνθρωποι, το ταχύτητα που περνάει το αυτοκίνητο στο χωματόδρομο είναι τεράστια. Είναι πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπει 5 δευτερόλεπτα. Και μετά περιμένει άλλα 2 λεπτά. Ποια είναι η περιοδικότητα αυτή του χρόνου? Περιμένει άλλα 2 λεπτά. Περιμένει άλλα 2 λεπτά, είναι το επόμενο. Ναι. Και αυτά τα 2 λεπτά ετοιμάζεται πώς θα υποδεχτεί καλύτερα, είτε για να βγάλει τη φωτογραφία, είτε για να δει καλύτερα το πλάνο, είτε για να μαζέψει το θράβημα που θα υπάρξει από το αυτοκίνητο. Είναι και ανταγωνισμός, δηλαδή ποιος θα κάτσει πιο καλά, ποιος θα βγάλει την καλύτερη φωτογραφία, ποιος θα πάρει το σουβενίρ από αυτό εμένα. Για τους επαγγελματίες φωτογράφους. Όχι, για όλους, για το κοινό. Πλέον όλοι οι φωτογράφοι. Είναι πια με τα καινούργια media, με το Twitter, το Instagram, το Facebook και όλα αυτά, συναγωνίζεται ποιος θα ανεβάσει την πιο εντυπωσιακή φωτογραφία στο προφίλ του ή στο... Μου έκανε εντύπωση, γιατί και οι ίδιοι οι οδηγοί που συμμετέχουν αναφέρονται στους Έλληνες θεατές. Θέλω να πω ότι αυτό το εισπράττει σε μια συναυλία. Το εισπράττει, εν πάση περιπτώσει, πάνε σε καλλιτέχνες επί σκηνής, στο θέατρο ή... Αλλά σε έναν τέτοιο αγώνα που περνάς με μια τρομερή ταχύτητα, δεν φανταζόμουν ότι θα αντιλαμβάνεσαι και την άβρα των θεατών. Και το βλέπουμε ότι... Το αισθάνονται οι ξένοι οδηγοί αυτό, έτσι? Ναι, γιατί το κοινό το ελληνικό είναι πάρα πολύ ενθουσιώδες, και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, από τη στιγμή που ο άλλος θα περάσει, θα μπει μέσα στη λακκούβα, θα βγει, θα γλιστρήσει μέσα στη λάσπη και αυτά, και βλέπει ξαφνικά χιλιάδες από το κοινό να έρχονται, να αλαλάζουν, να πετάγονται στον αέρα, λες και έχει μπει γκολ. Και όλα αυτά πάνω στο βουνό, είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν υπάρχει σε αυτόν τον βαθμό στις άλλες χώρες. Εγώ νομίζω, βλέποντας το ντοκιμαντέρ, κάποιος καταλαβαίνει, αν δεν το έχει ζήσει ο ίδιος στο βουνό, και το ότι είναι πάρα πολλοί οι θεατές και οι φανατικοί του Ράλι Αγρόπολης, και είναι και πάρα πολύ φανατικοί οι περισσότεροι. Και να πάρω τις δύο πάσες από τον γκολ και τους φανατικούς, ότι δεν έχει καμία σχέση με τα οπαδικά των υπόλοιπων αθλημάτων. Το Ράλι Ακρόπολης, οι θεατές είναι όλοι μια αγκαλιά. Είτε υποστηρίζουν τον έναν οδηγό είτε τον άλλον, είναι όλοι στο βουνό μαζί, χειροκροτούν τους πάντες, και πραγματικά ξεφεύγει τελείως από οτιδήποτε άλλο γνωρίζουμε από σπορ. Δηλαδή μπορεί να θυμίζει λίγο το τένις, ας πούμε, όσον αφορά την ευγένεια που υπάρχει ανάμεσα στους θεατές, αλλά είναι εκεί για το σπορ, για το θέαμα, όχι οπαδικά. Και είναι και τρομερή και η μίξη των θεατών, δηλαδή από Έλληνες, από ξένους... Μικρά παιδιά, μεγάλους, ναι, μικρούς, μεγάλους, όχι. Μερικές γκέισες που ήρθαν από την Ιαπωνία και κάθε καρδιά σκαρίδι στο βουνό. Ναι, όπου προετοιμάζονται γι' αυτό το τριήμερο. Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι πώς ξέρουν πού θα στηθούν, θα επανέλθουν στις ειδικές διαδρομές? Υπάρχει πλάνο. Υπάρχει ένας οδηγός που βγαίνει και από τη διοργάνωση, αλλά οι περισσότεροι είναι εμπειρικοί. Δηλαδή ξέρουν την τάδε ειδική, για να το παρακολουθούν χρόνια. Δηλαδή ξέρουν τη στροφούλα που από εκεί έχει την καλύτερη. Όχι μόνο αυτό, ξέρουν και τις λεγόμενες κοπάνες. Δηλαδή κάποιους δρόμους που μπορούν να φύγουν μέσα στη μέση της ειδικής για να προλάβουν μια επόμενη ειδική. Κανόνα αναγνωρίσεις. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν φανατικά το αγώνα, με το που περιμένουν να βγει το πλάνο του αγώνα, δηλαδή να βγουν οι ειδικές διαδρομές, παίρνουν το πλάνο. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στα γραφεία να πάρουν το πλάνο νωρίτερα από τη βγή, σας παρακαλώ. Και πάνε και κάνουν αναγνωρίσεις. Δηλαδή, οδηγούν με το αυτοκίνητό τους μέσα από την ειδική που θα περάσουν τα αγωνιστικά και μαρκάρουν τα σημεία όπου θα κάτσουν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Και πάνε και στείνονται με τις σκηνές τους, ανάβουν τις φωτιές τους, μπορούν να διανυκτερεύσουν και εκεί. Είναι ένα πανηγύρι, είναι μια γιορτή. Είναι ένα ξεσκάι. Ο άλλος δηλαδή σου λέει: περιμένω το Ακρόπολης για να ξεχάσω
τα βάσανα που ζω όλο μου τον υπόλοιπο καιρό. Και μάλιστα υπάρχει και countdown. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στα κινητά τους countdown. Με το που τελειώνει το Ακρόπολης βάζουν πότε είναι το επόμενο. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Εμένα ήταν το σκονάκι μου η φανατική. Αφού είχα μαζέψει όλη την πληροφορία, είχα κάνει όλο το ρεπεράζ, ήξερα πού είναι τα καυτά σημεία για να κάνουμε πολύ εντυπωσιακά πλάνα και αυτά κτλ. Μετά πήγαινα στο φανατικό κοινό και τους έλεγα, έλα να ανταλλάξουμε τώρα πληροφορίες, γιατί ξέρω ότι εσύ έχεις σίγουρα κρυψώνες που δεν τις ξέρω και που... Ναι, γιατί εσείς έχετε και λόγους βέβαια για να στήσετε, για να έχετε την καλύτερη εικόνα. Έτσι. Και με πηγαίνανε όντως, με πήγανε σε κάποια σημεία που ήταν πολύ εντυπωσιακά. Στο σύνολό τους οι διαδρομές, οι ειδικές, και θα ήθελα λίγο να μας το εξηγήσετε, ναι, αυτό, χιλιομετρικά... Ο αγώνας είναι, πέρσι ήταν 400 περίπου χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών και όταν λέμε ειδικές διαδρομές είναι τα κομμάτια στα οποία τα αυτοκίνητα χρονομετρούνται. Mm-hmm. Ξεκινάει από τον Go μέχρι τον τερματισμό της ειδικής. Για να πάει από τον τερματισμό της ειδικής στον Go της επόμενης ειδικής περνάει μέσα από κανονικούς δρόμους. Περνάει από εθνικές οδούς, από δρόμους ελεύθερους προς την κυκλοφορία, σεβόμενοι το κώδικα οδικής κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα. Οπότε, αυτό εκεί... δεν αποτελεί μέρος του αγώνα. Όχι. Αυτό, ναι. Απλά έχουν ένα ιδανικό χρόνο να το καλύψουν, ο οποίος είναι έτσι από την οργάνωση και από την κυρία Πασαλή που λέμε από την αλυτάρχη του αγώνα, είναι δοσμένος έτσι, ούτως ώστε να τους επιτρέπει να φτάσουν από το Α στο Β, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και λοιπόν, άρα χρονομετρούνται από το Α στο Β, από το Β ως το Γ πάνε με ένα ελεύθερο χρόνο και ξαναχρονομετρούνται από το Γ ως το Δ, που είναι η επόμενη ειδική διαδρομή. Το Rally Ακρόπολης είναι 95% χωμάτινος αγώνας. Έχει κάποια κομμάτια ασφάλτου μόνο και μόνο συνδετικά για να μπορέσουμε να συνδέσουμε κάποιες ειδικές. Άρα κινείται στο χώμα και το υπόλοιπο κομμάτι κινείται. Είναι 400 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών και συνολικά ξεπερνάει τα 1400 χιλιόμετρα ο αγώνας όλος. Και γιατί θεωρείται το Rally Ακρόπολης ένας από τους πιο απαιτητικούς και ανταγωνιστικότερους του αγώνιστου είδους? Είναι ο πλέον ιστορικός αγώνας για το πρωτάθλημα. Έχει ξεκινήσει το 1951, άρα έχει 60 χρόνια ιστορίας. Δεν έχει διεξαχθεί μόνο δύο φορές. Τη μία λόγω της πετρελαϊκής κρίσης που δεν έγινε κανένας αγώνας και η άλλη ήταν το 2010 λόγω ενός συστήματος rotation που τελικά εγκαταλείφθηκε και... Έλεγα ότι η λέξη κρίση σε αυτή την εκπομπή δεν θα την αναφέρω. Ήταν πετρελαϊκή. Αλλά ήταν πετρελαϊκή, δεν ήταν η δική μας. Και παλιά. Είναι ένας πάρα πολύ σκληρός αγώνας και είναι τίτλος τιμής στον οδηγό και στο εργοστάσιο το οποίο θα κερδίσει να κερδίσει το σκληρότερο αγώνα του παγκοσμίου. Και επίσης είναι ο μοναδικός αγώνας αυτή τη στιγμή, ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται σαν ράλι της Ελλάδας, ή ράλι Γαλλίας, ή ράλι Σουηδίας, είναι το ράλι Ακρόπολης. Έχει πια μία διεθνή... Είναι trademark. Είναι θρύλος. Είναι θρύλος. Και το επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα των ξένων, τους οποίους είδαμε πριν από λίγο στο ντοκιμαντέρ. Ναι. Είναι θεωρητικά ότι είναι το Μονακό για τη Φόρμουλα 1. Ακριβώς. Ναι. Δεν το έχουμε αντιληφθεί πράγματι αυτό. Μακάρι να το αντιληφθούμε σύντομα, γιατί κινδυνεύουμε να το χάσουμε. Το κοινό το έχει αντιληφθεί, το ξέρει, το λέει, το. Δεν πέφτω στην παγίδα να ρωτήσω γιατί κινδυνεύουμε να το χάσουμε, γιατί θέλω να έρθω στο μοντάζ. Όχι, γιατί θα πέσουμε στην κρίση. Ναι, πράγματι. Πόση ώρα κινηματογραφήσατε, πόσες ώρες, δηλαδή με πόσες ώρες υλικό θέλω να μάθω κατεβήκατε στο μοντάζ? Θέλω να σας το πω ψιθυριστά. 80 ώρες. 80 ώρες υλικό. Το οποίο ήταν, για το μοντάζ δηλαδή, είναι μάχη. Ξεκινάει μια δεύτερη μάχη όταν έχει τελειώσει ο αγώνας, που είναι η μάχη του μοντάζ. Πώς όλο αυτό το πράγμα θα οργανωθεί, θα ξεσκαρταριστεί και θα αρχίσει πια να μπαίνει σε μια ροή αφήγησης. Να πω εγώ να βοηθήσω λίγο ότι είναι 80 ώρες το υλικό της Βίκης. Το υλικό το οποίο μας έδωσαν τα action πλάνα που λέμε, δηλαδή τα πλάνα που βλέπετε τα αυτοκίνητα που περνάνε μέσα, είναι ένα άλλο υλικό το οποίο μας παρέδωσε η εταιρεία που κάνει την παραγωγή για να μπορέσει να μοντάρει. Το οποίο προφανώς θα ήταν και άλλες 20 ώρες αυτό. Ήταν αρκετές. Υπήρχε κάτι στην παραγωγή που θα θέλατε να είχατε και δεν το είχατε, κύριε Βενέτη, όπως δεν ξέρω, ένα ελικόπτερο ή κάτι που νιώθετε ότι θα έκανε την ταινία καλύτερη ή θα την. Δεν ξέρω, νιώθετε ότι κάτι σας έλειπε? Όχι. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι ούτε από το αποτέλεσμα της ταινίας λείπει κάτι, ούτε κάτι τη διάρκεια την γκρινιάξαμε. Φυσικά, ποιος δεν θα ήθελε να μπορούσε, κυρίως η Βίκη, να πετάει για 8,5 ώρες κάθε μέρα μαζεύοντας πλάνα, αλλά νομίζω ότι δεν μας έλειψε. Είχαμε ελικοπτερικά πλάνα, είχαμε. Παρ' όλα αυτά ήταν μία από τις κάμερες που... Ναι, αυτό που λέμε το production value, ας πούμε, είναι πολύ καλό. Εγώ πραγματικά το λέω συνέχεια και κυρίως τώρα που φτάσαμε στο μοντάζ για να ξαναγυρίσω και την κουβέντα προς τα εκεί, και τα παιδιά που μοντάρανε μαζί με τη Βίκη, αλλά και η Βίκη είναι πάρα πολύ μεθοδική, είναι πραγματικά ο ιδανικός άνθρωπος για να κάνει ένα τόσο δύσκολο ντοκιμαντέρ με την έννοια του όγκου του υλικού και μόνο
να αναφερθώ. Εγώ το κατάλαβα. Και θέλω να πω ότι ουσιαστικά όσο τρέχαμε, και το εννοώ, όσο τρέχαμε ήξερα ακριβώς τι υλικό έχει, ήξερα ακριβώς πώς το ταξινομούσε, ήξερα ακριβώς τι της λείπει. Μέχρι και την τελευταία μέρα στον αγώνα ήξερε συγκεκριμένα πράγματα που θέλει να κάνει. Δεν τράβαγε αέρα ό,τι να είναι, ας το πούμε, με μια τέτοια λογική. Και αυτή η συγκρότηση της Βίκης βοήθησε πάρα πολύ στο όλο αυτό το πράγμα να γίνει όσο ναι, πιο... γιατί ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Βέβαια. Κύριε Βενέτη, εσείς τι ξέρατε από Ράλλη Ακρόπολης πριν... Είναι φάνελο. Αλήθεια. Γι' αυτό δεν έλειψε τίποτα από την παραγωγή, γιατί ο ίδιος είναι φαν και είναι από τους καλύτερους παραγωγούς. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είμαι από τους τρελούς που τρέχουν στις λάσπες, αλλά γενικά το παρακολουθώ. Και με τον Παύλο. Ναι, το φαντάζομαι, αφού είναι και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής. Ναι. Η κυρία Βελοπούλου. Εμένα ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα σε αγώνα. Δηλαδή μέχρι τώρα, μέχρι εκείνη τη στιγμή μάλλον, παρακολουθούσα το Ράλλη Ακρόπολης από την τηλεόραση. Και η εμπειρία ήταν συγκλονιστική. Για να επανέλθω σε αυτό που έλεγε ο Άγγελος, νομίζω ότι είναι ο ίδιος φανατικός πολύ του Ράλλη Ακρόπολης. Ήταν και ο λόγος που δεν έλειψε τίποτα από την παραγωγή αυτή. Και ήταν και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν το συζητάγαμε και το σχεδιάζαμε το ντοκιματέρ κτλ., ήξερε ακριβώς πού, τι και γιατί. Οπότε βοήθησε πάρα πολύ στο να είμαστε σαφείς και να μην χάσουμε ούτε χρόνο, ούτε να είμαστε φλίαροι πάνω στην αφήγηση, ας πούμε, ή πάνω στον τρόπο που θα γίνει η παραγωγή, ή πάνω στον τρόπο που θα κινηματογραφηθεί κτλ. Είχα μία αίσθηση ότι και οι ίδιοι οι θεατές δεν είχαν κανένα πρόβλημα να ηραλυθεί κατά το συνεφίλ. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα να μιλήσουν. Πολλές φορές στο ντοκιμαντέρ έχουμε μία δυσκολία να προσεγγίσουμε τον κόσμο, να μας πει την άποψή του, δεν θέλουν. Εκεί είχα την αίσθηση ότι ήταν περήφανοι για αυτό που ήταν και για το ότι ήταν εκεί. Ισχύει αυτό? Ναι, και πολύ ενθουσιώδης. Και πολύ ενθουσιώδης. Νομίζω ότι δεν υπήρξε καμία φορά που να θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον και να μην... για κάποιους λόγους να μην θέλει να μιλήσει κτλ. Δηλαδή, είτε ήταν Έλληνας, είτε ήταν ξένος, είτε ήταν οι Ιαπωνέζες, γκέισες που λέγαμε πριν, ναι, που ήταν πολύ εντυπωσιακό να είσαι τώρα στη μέση του βουνού και να βλέπεις να έχουν έρθει από την άλλη άκρη του πλανήτη κανονικά. Για να παρακολουθήσουν. Ειδικά για το Ράλλη Ακρόπολη. Ναι. Κολλάνε δίπλα και μια Σαντορίνη, ένα άνθρωπο. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πάντως αυτό που είναι το βασικό είναι ότι είναι περήφανοι που είναι μέλη, είναι μέρος αυτού του αγώνα. Δεν θα ξεχάσω. Οι θεατές εννοείται. Σαφώς. Ναι. Δεν θα ξεχάσω και το έχω φωτογραφία και το έχω μόνιμα στο κινητό μου αυτό μέσα και το βλέπω οπότε αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Ένα πανό το οποίο έχει κρεμαστεί πέρσι στο Ράλλη Ακρόπολη. Ένα τεράστιο πανό το οποίο έγραφε: μπορείτε να μας τα πάρετε όλα, δεν θα μας πάρετε ποτέ το Ακρόπολη. Είναι εντυπωσιακό. Και η λέξη που έχω σημειώσει, τι είναι το Ράλλη Ακρόπολη, θρησκεία. Νόμιζα μόνο οι παγκουτσίδες τα λένε. Έρωτας, πάθος, θέαμα, δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Ομάδα. Εκδρομή. Ο καθένας το βλέπει διαφορετικά, αλλά το βλέπει σαν μια ευκαιρία να φύγει από την καθημερινότητα, από την γυναίκα, οικογένεια, σπίτι, παιδί, γραφείο, δουλειά και επιστρέφω, να μαζέψει τα πραγματάκια του και να φύγει για τρεις μέρες και να πάει να παρακολουθήσει με αφορμή το Ακρόπολης να κάνει μια εκδρομούλα. Ο καθένας είναι διαφορετικό λόγο. Ναι. Ολοκληρώνοντας, δεν θα αποφύγω να θέσω, κύριε Θανασούλα, σε εσάς το ερώτημα για τον προϋπολογισμό και για το μέλλον του Ράλλη Ακρόπολης, τους καιρούς που ζούμε. Αποφεύγω τη λέξη κρ. Ναι. Κοιτάξτε, ο προϋπολογισμός, ένα αγώνα σαν το Ράλλη Ακρόπολης, στοιχίζει χοντρικά γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό που ακούγεται λίγο μεγάλο σαν νούμερο, αλλά τα στοιχεία, το τι φέρνει αυτό το Ακρόπολη στην Ελλάδα, τα στοιχεία που έχουμε μιλάνε για ένα τζίρο 8 εκατομμυρίων ευρώ από τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Συν την προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό, η οποία έχει εκτιμηθεί από διεθνείς εταιρείες του παγκοσμίου ότι ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια δολάρια, γιατί εκείνοι μετρούν σε δολάρια. Που έχει και μια δυναμική αυτό στο μέλλον, βέβαια. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι επενδύουμε 1 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία χρήματα αυτά δεν τα πετάμε. Πληρώνουμε κόσμο, μένουν τα περισσότερα από αυτά στην Ελλάδα, για να πάρουμε πίσω προβολή, αλλά και ρευστότητα, η οποία αυτή την περίοδο, και δεν λέω την λέξη ταμπού, είναι παραπάνω από επιθυμητή και μάλλον αναγκαία. Κινδυνεύει, ναι, κινδυνεύει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο ότι ο αγώνας στηρίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στις χορηγίες αυτή την περίοδο να μαζέψουμε τα χρήματα τα οποία απαιτούνται. Έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Έχουμε φτάσει και μέχρι τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον και ελπίζουμε ότι μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα λυθεί το θέμα χρηματοδότησης του αγώνα. Πάρα πολύ ωραία.
Κυρία Βελοπούλου, με μία λέξη όπως θρησκεία, έρωτας, πάθος, αν μπορείτε, ποια ήταν η εμπειρία σας? Η δική μου? Μία μόνο, δεν μπορώ να πω δύο. Το ταχύτητα δεν μπορώ να μην το αναφέρω, γιατί καταρχήν αυτό είναι το ράλι, αλλά ακόμα και για την ταχύτητα κινηματογράφηση και την ταχύτητα να προλάβεις το ωραίο πλάνο, την ωραία συνέντευξη, το ωραίο timelapse, το ωραίο... Νομίζω ότι η ταχύτητα είναι... Είναι ακριβώς η αίσθηση που είχα εγώ αμέσως μετά το τέλος της προβολής, όταν ξεκίνησα να κάνω την εισαγωγή μου. Και αλλά σίγουρα και αδρεναλίνη, σίγουρα και... Ναι. Για τον κύριο Βενέτη έχω το εξής ερώτημα. Θα το ξανακάνατε? Με τρέλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις που ήσασταν μαζί μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε και τους φίλους μας, τους θεατές μας από το εξωτερικό, από όπου μας βλέπουν να είναι στο Rally Ακρόπολης 2013. 30-31 Μαΐου, 1-2 Ιουνίου για το 2013. Πάρα πολύ ωραία. Είναι και η εποχή που έχουν αρχίσει ήδη και τα θαλάσσια μπάνια. Ακριβώς. Γιατί όλο βουνό ακούγαμε, αλλά κατεβαίνουμε και προς τη θάλασσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και εσάς που ήσασταν κοντά μας.